Όχι στην ακρίβεια και την ανεργία, την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία. Όχι στην ακρίβεια και την ανεργία, την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία. Ρεύμα φθηνό για όλο το λαό. Ρεύμα φθηνό για όλο το λαό. Ρεύμα φθηνό. Φίλες και φίλοι, εργαζόμενες και εργαζόμενοι, τιμούμε τους αγώνες της εργατικής τάξης μας, τις αιματηρές θυσίες χιλιάδων εργατών στον δρόμο της απελευθέρωσης από τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Κρατάμε γερά το νήμα που διαπερνά και συνδέει την πρωτομαγιά του Σικάγο, της Θεσσαλονίκης του 36, της Κεσαριανής του 44 και κάθε πρωτομαγιά έως σήμερα. Μέρα σύμβολο για το δίκαιο της τάξης μας. Σήμερα, στη σκιά ενός ακόμα υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, που ματώνει τους λαούς για τα κέρδη των λίγων, μπροστά στην εισασμένη επίθεση των κυβερνήσεων απέναντι στη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων και στο δικαίωμα να οργανώνονται στα συνδικάτα τους, να αγωνίζονται και να απεργούν, τα μηνύματα της εργατικής πρωτομαγιάς αποτελούν φωτεινό φάρο για τους εργάτες όλου του κόσμου. Κάνουν επίκαιρο το σύνθημα ότι η ελπίδα είναι ο υπάλληλος των λαών. Η δολοφονική εισβολή της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας δεν ήταν κεραυνός σε νεφρία. Όσες και όποιες προφάσεις και αν κάθε φορά βρίσκουν, γνωρίζουμε πως η αλήθεια που οδηγεί σε νέες πολεμικές επεμβάσεις είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων μεταφοράς τους. Ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος αποτελεί τη διέξοδο των επιχειρηματικών κερδών. Είναι η συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής με ακόμα πιο άγρια μέσα που βυθίζει τους λαούς τη δυστυχία, τη φτώχεια και την προσφυγιά. Οι αρνητικές συνέπειες του πολέμου είναι ήδη μεγάλες, τόσο για τον ουκρανικό λαό όσο και για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Πέρα από το μακελιό σε ανθρώπινες ζωές, δυναμώνουν ακόμα περισσότερο οι ροές των προσφύγων και ξεριζωμένων από τον τόπο τους. Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, έχουν εμπλέξει την Ελλάδα στον πόλεμο. Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε νατοϊκό αρνητήριο με αναβάθμιση και επέκταση των αμερικανονατοϊκών βάσεων. Ο λαός μας εμπλέκεται ακόμα πιο βαθιά στο νέο μακελιό για λογαριασμό του ελληνικού κεφαλαίου που διεκδικεί συμμετοχή στη μοιρασιά της Λίας και των αγορών του πετρελαίου και της ενέργειας. Οι εργαζόμενοι της χώρας μας, όλοι εμείς, δεν έχουμε κανένα συμφέρον να ματώσουμε, να μπούμε σε νέες περιπέτειες και θυσίες για τα συμφέροντα των πετρελαιάδων, των βιομηχάνων και των εφοπλιστών, των βιομηχάνων όπλων. Εδώ και τώρα πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας για άμεση απεμπλοκή, για καμιά συμμετοχή στο πόλεμο με οποιοδήποτε πρόσχημα και με οποιοδήποτε τρόπο, με πολεμικό υλικό, με στρατιωτικά μέσα, με εκστρατευτικό σώμα. Δεν δεχόμαστε νέες αιματηρές θυσίες για τα κέρδη των εκμεταλλευτών μας. Οι αυξήσεις ψήφουνα που νομοθετεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας να ακυρώνει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, δεν λύνουν το μεγάλο πρόβλημα των αυξήσεων στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα, το ρεύμα, το νερό και των χαμηλών μισθών στην Ελλάδα. Όσον αφορά ενός εκπαιδευτικούς, ο μισθός συνεχίζει να παραμένει καθυλωμένος εδώ και χρόνια, ενώ περίπου το 30% του κλάδου δουλεύει με ελαστικές σχέσεις εργασίας, ακόμα και με τρίμηνες συμβάσεις. Τα 4 δις
3 ευρώ που δίνει η χώρα για τη συμμετοχή της στις νατοικές δαπάνες, τη στιγμή που ο λαός στενάζει να πληρώσει τη ΔΕΗ, το φυσικό αέριο και το ψωμί, είναι πρόκληση. Δεν είναι πρόκληση, είναι επίσης και το γεγονός ότι τα σχολεία συνεχίζουν να λειτουργούν με κενά εκπαιδευτικών, ενώ κοντεύουμε στο τέλος σχολικής χρονιάς με απαρχαιωμένες υποδομές που φάνηκαν ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, χωρίς τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να έχει στην προμετωπίδα της να προχωρήσει την αντιεκπαιδευτική της ατζέντα. Απέναντι σε όλα αυτά δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση η συμβιβαστική γραμμή που τραβάει η ΑΔΔΗ, που μαζί με τη ΓΕΣΕΕ αλλά και την κυβέρνηση μιλά για κινήσεις μέσα στα όρια των αντοχών της οικονομίας. Αντίστοιχα, οι πλειοψηφίες των ομοσπονδιών μας καλλιεργούν την αποδοχή και το συμβιβασμό της κατάστασης. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε τέτοιες λογικές όταν μιλάμε για τις ανάγκες μας. Τώρα είναι ανάγκη να δυναμώσει ο διεκδικητικός αγώνας για αυξήσεις στους μισθούς πάνω από το ύψος του πληθωρισμού, για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, για μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, μονιμοποίηση αναπληρωτών, εξίσωση των δικαιωμάτων τους. Οι δικές μας ανάγκες πρέπει να μπουν στο προσκήνιο. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από τις κυβερνητικές εναλλαγές. Για να απαλλαγούμε από τους άδικους πολέμους πρέπει να σταθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, με τους λαούς που αγωνίζονται ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Για να ανασάνουμε από την ακρίβεια θα πρέπει να πάρουμε εμείς την υπόθεση στα χέρια μας, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις και μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης, κατάργηση φόρων και χαρατσιών. Για να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο ανάπτυξης έξω από κάθε υπεριαλιστική ένωση που θα έχει ως μοναδικό κίνητρο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών μας. Τιμούμε την εργατική πρωτομαγιά με νέους αγώνες. Συνεχίζουμε. Θα μιλήσει τώρα η Ντάνα Γιάννου, εργαζόμενη στο τουρισμό. Γεια σας σε όλους. Ήθελα να είμαι η φωνή όλων των εργαζόμενων σήμερα και να τους δώσω το δικαίωμα να έχουν φωνή, γιατί όσο έχουμε φωνή θα έχουμε ελευθερία. Όλοι αυτοί που σκύβουν το κεφάλι θα μας κάνουν σκλάβιο στο τέλος. Θέλουμε να πούμε και στους εργοδότες ότι δεν θέλουμε την περιουσία σας. Θέλουμε τα δικαιώματά μας να μας δώσετε. Το ίδιο και από την κυβέρνηση. Οι υπηρεσίες να σταματήσουν να έχουν δύο πόρτες. Η μία να μπουν οι έλεγχοι και από την άλλη να βγουν οι εργαζόμενοι. Μόνο αυτό είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Λαϊκή συσπήρωση του Δήμου. Σαν λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο Θήρας, τιμάμε και εμείς τα 136 χρόνια της ματωμένης πρωτομαγιάς του Σικάγου του 1886 και τις κατοπινές θυσίες των εργαζομένων από το Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, την Κεσαριανή με τους 200 κομμουνιστές το Μάη του 1944, που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, αλλά και τους συνεχείς εργατικούς λαϊκούς αγώνες μέχρι και σήμερα. Η σημερινή μέρα είναι μέρα ευθύνης, συνέχισης και οργάνωσης του αγώνα. Η εποχή των σωτήρων έχει τελειώσει. Μόνη ελπίδα είναι η πάλη μας, η πάλη όλων των λαών για ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά. Εργαζόμενες και εργαζόμενοι, φίλες και φίλοι, η φετινή Πρωτομαγιά γιορτάζεται στη σκιά ενός ακόμα υπεριαλιστικού πολέμου.
που διεξάγεται στο έδαφος της Ουκρανίας μεταξύ δύο μεγάλων υπεριαλιστικών στρατοπέδων, τον ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, από τη μία και της Ρωσίας από την άλλη. Μπροστά στον ανταγωνισμό των μονοπωλιακών ομίλων τους για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, των δρόμων μεταφοράς, δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή. Διεξάγουν πολέμους, σκορπούν το θάνατο, τη δυστυχία, τον ξεριζωμό, την ξενιτιά. Η σημερινή κυβέρνηση, σε συνέχεια από όλες τις προηγούμενες, εμπλέκει τη χώρα μας στον πόλεμο. Όχι μόνο με την αποστολή πολεμικού υλικού, αλλά και με την παραχώρηση όλης της χώρας σε νατοϊκό ορμητήριο, από όπου διέρχονται στρατιωτικά οχήματα και πολεμικός εξοπλισμός. Εμείς οι εργαζόμενοι δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε από τον πόλεμο. Από κανένα πόλεμο. Αυτοί που σε καιρό ειρήνης μας πλέγουν το μόχτο μας, το πλούτο που παράγουμε. Όταν συγκρούνται μεταξύ τους, μας στέλνουν στον πόλεμο, μας σκοτώνουν για τα κέρδη τους. Δεν διαλέγουμε λοιπόν στρατόπεδο ληστών. Μεταξύ των υπεριαλιστών και των λαών είμαστε σταθερό με το πλευρό των λαών και απαιτούμε απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο, να μην χρησιμοποιηθεί το ελληνικό έδαφος, να κλείσουν τώρα όλες οι νατοϊκές βάσεις στη χώρα μας. Συγγνώμη. Την τελευταία δεκαετία έχουμε πληρώσει πολλά για την κρίση τους, αλλά και για την ανάπτυξή τους. Πληρώσαμε με μειώσεις μισθών, με σκληρή φορολογία, με απώλεια εργατικών δικαιωμάτων. Τώρα για άλλη μια φορά μας λένε να κάνουμε υπομονή, ότι δεν είναι ώρα για διεκδικήσεις, πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Είναι μάλιστα περήφανοι για τα ψίχουλα που μας πετάνε, αυξήσεις λέει στον κατώτατο μισθό και επιδόματα που ήδη έχουν εξανεμιστεί από το τεράστιο κύμα ακρίβειας που ξεζουμίζει το εισόδημά μας. Τι να μας κάνει η αύξηση 7 με 8%. Στον κατώτατο μισθό, όταν το ψωμί, το κρέας, τα καύσιμα έχουν αυξηθεί κατά 20 έως 30%. Και οι διακανονισμοί, όταν οι λογαριασμοί του ρεύματος έχουν διπλασιαστεί και είναι ακόμα το νίκη και το ρεύμα για κάθε μήνα απλήρωτο. Τι να μας κάνει η αύξηση 30 ευρώ το μήνα στο επίδομα ανεργίας όταν παίρνουμε μόνο για 3 μήνες, ενώ είμαστε άνεργοι για 6 μήνες. Το λέμε καθαρά. Δεν μας ξεγελάνε τα καθρεφτάκια για ηθαγενείς. Και ούτε βέβαια κάνουμε υπομονή. Σηκώνουμε τη σημαία και των διεκδικήσεών μας ακόμα ψηλότερα. Δεν χαμηλώνουμε πόντο τον πύχη των απαιτήσεών μας. Διεκδικούμε πραγματικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων πάνω από τον πληθωρισμό. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που βάζουν εμπόδια στη συλλογή και σύμβαση εργασίας. Τον Βρούτσι, Αξιόγλου, τον οποίον καθορίζουν τον κατώτερο μισθό από το Υπουργείο, στην ουσία από τους εργοδότες. Αύξηση του κατώτερου μισθού 825 ευρώ. Τον Χατζηδάκη, τον καταργεί, τον νόμο του Χατζηδάκη που καταργεί το 8ωρο και απαγοράζει την οργάνωση των εργαζομένων που καταργεί το δικαίωμα ακόμα και στην απεργία. Κατάργηση όλων των φόρων στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα είδη πλατιάς ανάγκης και κατανάλωσης. Γενναία μείωση των τιμών και πλαφών στα βασικά είδη, ενέργεια και καύσιμα. Διαγραφή χρεών, κανένα εργατικό λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και να υπάρχει επάρκεια στα τρόφιμα για κάθε λαϊκή οικογένεια. Ας μην βιαστούν να μας πουν τα γνωστά περί περιορισμένων αντοχών της οικονομίας ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα και άλλα τέτοια. Γιατί
τα 10 δις επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομιλούς της πράσινης ενέργειας, του μεγάλου κεφαλαίου, τα αντέχει η οικονομία. Τις φοροαπαλλαγές του κεφαλαίου της αντέχει η οικονομία. Τα εκατομμύρια αποζημιώσεις στην Αιτζίαν και χαμένα κέρδη μέσα στην πανδημία, τα αντέχει η οικονομία. Το μόνο δεν αντέχει η οικονομία τους είναι αυτό που ζητάνε οι εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, η Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης και τιμής για όλους τους αγωνιστές της εργατικής τάξης που έδωσαν τη ζωή τους ακόμα και για όλα εκείνα τα εργατικά δικαιώματα. Το 8ωρο, το δικαίωμα στην απεργία, στη συλλογική σύμβαση, στην κοινωνική ασφάλιση, την κυριακάτικη αργία, δημόσια παιδεία και υγεία, που κατακτήθηκαν κυριολεκτικά με αίμα. Είναι όλα αυτά που ξυλώνονται με μια υπογραφή και ένα νόμο κάθε φορά από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Γι' αυτό και εμείς κρατάμε γερά το νήμα που συνδέει την Πρωτομαγιά του Σικάγου το 1886, τους απεργούς στη Θεσσαλονίκη το 1936, που ξεκίνησε με καπνεργάτες και έγινε ένα παλαϊκό ποτάμι εργαζομένων στην απεργία. Τους εκτελεσμένους στην Κεσαριανή το 1944 και συνοχίζουμε τον αγώνα τους, γιατί μας έχουν διδάξει με τις θυσίες τους ότι δεν πρέπει να περιμένουμε τους σωτήρες. Η υπόθεση... Η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας είναι δικιά μας υπόθεση. Το δρόμο μας τον δείχνουν οι εργαζόμενοι. Στην eFood, οι εργαζόμενοι στη Λάρκο, οι εργαζόμενοι στην Κόσκο, που χθες από 2.100 εργαζόμενοι μόνο οι 60 εργάστηκαν. Οι οικοδόμοι που με μακροχρόνιο αγώνα κατάφεραν να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις ως και 38%. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτιούνται με ταξικό οργανωμένο αγώνα μέσα από τα σωματεία μας. Συνεχίζουμε με ψηλά το κεφάλι. Χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά. Στη σημερινή μας απεργιακή κινητοποίηση στέλνουμε χαιρετισμό και την αλληλεγγύη μας στους απεργούς της Κόσκο για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στους εργαζόμενους της Λάρκο που τους πετάνε από τη δουλειά τους και από τα σπίτια τους. Η αλληλεγγύη είναι δύναμή μας. Όλοι μαζί, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, γιατί μόνο ο λαός τελικά μπορεί να σώσει το λαό. Τέρμα για τις αυταπάτες. Είμαι το κεφάλαιο, είμαι τους εργάτες. Τέρμα πια τους αυταπάτες. Είμαι το κεφάλαιο, είμαι τους εργάτες. Ο κύριος Λιόπουλος μάλλον ανακοίνωσε ότι οι εργαζόμενοι εδώ πέρα στη Σαντορίνη ζούμε ένα παράδεισο σε μισθωμένες σπίτες κάτω, που παίρνουν 1.800 ευρώ, ότι έχουμε ρηπό, ότι ζούμε υπέροχα. Μάλλον πρέπει να έρθουν οι άνθρωποι να μας κάνουν συνέντευξη να δουν και την άλλη πλευρά που μου είπανε. Μάλλον πρέπει να τα πούμε. Την αλήθεια, όχι όλα. Τα μισά, έστω. Έστω και μισά. Έστω μισά.
σήμερα 1η Μάη, μέρα εργατών, μέρα διεκδικήσεων. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να προσπαθήσουν, να παλέψουν για το δίκαιο όλων των εργατών, για τον κόπο τους να ανταμείβονται, να διεκδικήσουν όπως και εδώ το πανελλαδικά συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το ρεπό τους, έναν ανθρώπινο εργασιακό χώρο, μια ανθρώπινη διαβίωση, μια ανθρώπινη επιβίωση, να έχουν τον ελεύθερο χρόνο, να έχουν ένα καλό μισθό αξιοπρεπή. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από το μότο του κάθε εργαζόμενου, έναν χρόνο ξεκούρασης και να επιστρέψει στην εργασία του με καθαρή σκέψη, να μπορεί να αποδώσει στη δουλειά του. Καλούμε κάθε εργαζόμενο στο νησί, κάθε εργαζόμενο στην επαρχία να συμμετέχει στο σωματείο του, στη διεκδίκηση της δικής του ανθρώπινης επιβίωσης, της δικής του αξιοπρέπειας. Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε μια καλύτερη μέρα για κάθε εργαζόμενο. Σας περιμένουμε σε όλο το νησί να έρθετε σε επαφή με το σωματείο σας, σε κάθε χώρο δουλειάς να υπάρχει μια ανταπόκριση από συνάδελφο σε συνάδελφο, να μπορεί να έχει μια ανθρώπινη, επαναλαμβάνω, διαβίωση, να μην υπάρχει ξεχωριστός τρόπος ζωής για τους μεν και για τους δε. Για αυτούς που δεν μπορούν σήμερα να πληρώσουν το ρεύμα, για αυτούς που κάνουν συνέχεια διακανονισμούς σε ρεύμα και νερό, που δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, που στερούνται τα βασικά αγαθά. Όλοι μαζί μπορούμε μέσα από τη συλλογική προσπάθεια στα σωματεία να συμμετέχουμε και να διεκδικούμε το δίκαιο μας. Καλό αγώνα, καλή δύναμη, καλή σεζόν. Πρώτος που χάραξαν οι εργαζόμενοι από το Σικάγο στην Κεσαριανή, στην Θεσσαλονίκη το Μάη του 1936. Δεν γυρίζουμε τη ζωή μας πίσω. Προχωράμε μπροστά με σταθερά βήματα. Καλή. Τιμήσαμε και τιμούμε και εμείς με τη σειρά μας τους συντρόφους μας, αυτούς που έπεσαν για το ταξικό του δίκαιο. Στη Σαντορίνη τα βήματα είναι σταθερά. Οι εργαζόμενοι έχουν πάρει τον δρόμο τους. Όλα τα σωματεία έχουν βγει μπροστά. Εκεί είναι ο αγώνας. Να καταλάβουν οι εργαζόμενοι ότι το μεγαλύτερο τους εργαλείο είναι η ταξική πάλη. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να συμμετέχουμε στη σωματεία μας και να έχουμε την άμεση επαφή για να αντιδράσουμε σε αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα και σε αυτά που ζούμε καθημερινά και δυσκολεύουν τη ζωή μας. Εγώ απλά θέλω να μεταφέρω πραγματικά μια προσωπική εμπειρία που ζω, αν θέλετε, χρόνια τώρα το λαϊκό κίνημα. Αυτά τα βήματα που γίνονται, όπως είπα και στην αρχή, είναι πρωτόγνωρα, στέλνουν μήνυμα αισιοδοξίας. Εμείς εδώ είμαστε, στο πλάι τους θα είμαστε πάντα και θα βοηθάμε κανένας να μην είναι μόνος. Όλοι μαζί να μπορέσουμε να αντιπαλέψουμε αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που έχουν έρθει και αυτά που δυστυχώς είναι και χειρότερα, αυτά που θα δούμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη.